Μπήκε ο κόφτης ξανά, που δεν υπήρχε πριν. Και τώρα, μετά τον κόφτη, και τώρα μέτρα. Κοιτάξτε, θα κάνετε. Από το τέλος προς τα πίσω. Ναι. Μέτρα καινούργια δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν. Τα μέτρα της τριετίας έχουν ψηφιστεί από τη συμφωνία του περσινού καλοκαιριού. Και είναι αυτά τα οποία είχαμε δέσμευση και τη δεχτήκαμε με το 1,8 στη φορολογία και 1,8 στο ασφαλιστικό. Ναι, κύριε Γεροβασίλη, μου συγχωρείτε πάρα πολύ. Τότε γιατί δεν το κρίνουμε, αν δεν υπάρχουν μέτρα. Για τριετία. Καινούργια μέτρα δεν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν ωστόσο, μέτρα, γιατί δεν το κρίνουμε. Αυτή η μεγάλη συζήτηση, ξέρετε ότι σε αυτή την περίοδο, από την ώρα δηλαδή που διαπραγματευτήκαμε εμείς γι' αυτό το μνημόνιο, ο μεγάλος μας αγώνας και ορθός και αποδεικνύεται αυτό ήταν ο αγώνας για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Με δεδομένο ότι με τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. προφανώς καθιστούσαν τη χώρα μη βιώσιμη. Άλλαξα. Εκτός. Βγάλτε το. Αυτό λοιπόν είναι η δική μας υπόθεση και το κάναμε με αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση με τα υπέρ της και τα προβλήματά της. Ένα καινούριο περιβάλλον, αυτό, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς όμως. Να μην το ξεχνάμε ότι ελάφρυνε τη χώρα σε σχέση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις για το 16 και 17 μόνο περίπου 14 δις. 9 δις για το 16 και 5. Για τα πλεονάσματα, σας θυμίζω. Δεν ήταν διαπραγματεύσιμα. Εάν ήταν διαπραγματεύσιμα, δεν θα είχαν συμβεί αυτά τα οποία συνέβησαν και οδηγηθήκαμε στο δημοψήφισμα. Αντιλαμβάνεστε ότι μπήκαμε σε ακραία θέση και οι δύο πλευρές, προκειμένου να διεκδικήσουμε για τη χώρα μας το καλύτερο. Τώρα όμως, κύριε Αντιλαμβάνεστε, διότι χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση. Και με βάση αυτό πρέπει να μιλάμε τώρα. Όχι, δεν μπήκαμε σε χειρότερο. Δεν θα συμφωνήσω. Γιατί δεν συμφωνήσετε. Δεν συμφωνώ ότι είμαστε σε χειρότερο περιβάλλον. Βεβαίως. Καλύτερο τώρα. Να σας εξηγήσω γιατί. Πού προκύπτει αυτό. Ναι, είμαστε σε καλύτερο. Διότι πρώτον, έχουμε από την άξη από πάνω μας βάρος 14 δις, σας είπα, μόνο για το 16 και το 17. Δεύτερον, έχουμε. Σφαίρα της φαντασίας ήταν αυτό το βάρος, δεν υπήρχε βάρος. Με συγχωρείτε, τα πρωτογενή πλεονάσματα του 4,5% του ΑΕΠ, αυτό ακριβώς υπαγόρευαν. Δεν εφαρμόστηκαν ένα πλεονάσμα. Γιατί μπήκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε. Και μας έφερε ένα καροφόρο. Αλλιώς ξέρετε που θα ήταν σήμερα η χώρα. Παραλαμβάνω. Και μας έφερε φόρους 2 ετών. Νέα βάρη. Για φανταστείτε τους φόρους με τα πλεονάσματα του 4,5%. Εγώ βλέπω την πραγματικότητα, δεν λειτουργώ με τη φαντασία. Δεν είναι ρεαλιστής απολύτως. Είναι απολύτως ρεαλιστικό αυτό που σας λέω και αποτυπωμένο σε χαρτιά. Τι θα γινόταν δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Εάν δεν είχε έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η χώρα μας θα είχε οδηγηθεί στην πλήρη καταστροφή και ο ελληνικός λαός. Άρα ήρθε και γλιτώσαμε δηλαδή. Αποτρέψαμε. Μάλιστα. Αποτρέψαμε, εντάξει, λέγεται, εντάξει, αυτό και σταθεροποιήσαμε. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος της διετίας ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Πού είμαστε μεταξύ σφύρας και άγμονος. Είδατε τους ρυθμούς της οικονομίας. Όχι. Εγώ είδα την Τρόικα που μας πιέζει από όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τι να κοιτάξω τους ρυθμούς. Βλέπω και την κοινωνία. Προφανώς και εγώ τώρα, βλέπω την κοινωνία ή την οικονομία. Για την κοινωνία εργαζόμαστε, δεν εργαζόμαστε για τους αριθμούς. Ωστόσο, δυστυχώς, η ζωή των συμπολιτών μας, η ζωή των Ελλήνων πολιτών χειροτέρεψε. Είναι άμεσα το, λοιπόν, συναρτημένη. Αυτά τα δύο χρόνια χειροτέρεψε. Όχι, γιατί δεν θα το πρέπει πω. Να σας ευχηθούμε για χρόνια πολλά. Δύο χρόνια χειροτέρεψε ή καλυτέρεψε η ζωή των πολιτών. Πολλά, καταρχήν για την τετραετία. Είμαστε στο μέσο μιας διαδρομής αυτής της τετραετίας και υλοποιούμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που λέει ότι αφού κλείσαμε την πρώτη αξιολόγηση και αφού κλείσαμε η πρώτη συμφωνία χαμηλότερα πλεονάσματα, η αξιολόγηση έβαλε το ζήτημα του χρέους. Σας θυμίζω, δεν είχε αποτυπωθεί ποτέ η πορεία για την διευθέτηση του χρέους. Αποτυπώθηκε το Μάιο με τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Συμφωνία. Και ευτυχώς για την Ελλάδα, δυστυχώς για αυτούς οι οποίοι δεν το βλέπουν. Θα κλείσετε την αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ. Τώρα μην το παιδεύουμε. Πάμε να κλείσουμε. Τώρα μας πιέζουν οι ξένοι. Θα κλείσουμε και είμαστε την αξιολόγηση. Είμαστε σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Πήγαμε πριν στη Γερμανία και τρομάξαμε. Λέμε τι γίνεται. Πάλι η Ελλάδα το πρόβλημα της Ευρώπης. Κοιτάξτε. Έτσι μας χαρακτηρίζουν. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα βεβαίως είναι ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης και κυρίως για μας είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Ωστόσο το ευρωπαϊκό περιβάλλον μας αφορά και εμάς, διότι είμαστε άμεση συνάρτηση ως ευρωπαϊκή χώρα. Επομένως, ορθώς σήμερα είναι ένα κρίσιμο Eurogroup, το οποίο περιμένουμε να αποτυπώσει τη θετική πορεία της διαπραγμάτευσης μέχρι εδώ, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια πλήρη συμφωνία. Ποια θετική πορεία, σε κάποιες εβδομάδες. Και σας θυμίζω και τις δηλώσεις και των Ευρωπαίων, δηλαδή, που θέλουμε να πούμε για τους Ευρωπαίους και τα δημοσίευμα. Γιατί δεν ξεφεύγουμε από τις Financial Times χθες. Να το θυμίσω εγώ το άλλο δημοσίευμα. Τα δημοσίευματα έχουν τις απόψεις και τις κατευθύνσεις του καθένα. Ξέρετε ότι στείνεται η ιδιοσιογραφία με τα δημοσίευματα και εδώ. Γι' αυτό λοιπόν να αναφέρω εγώ και τα δημοσίευματα αυτά. Εσείς είστε υπουργός που λέτε να αποτυπωθεί η καλή πορεία της διαπραγμάτευσης. Και λέω,
της ελληνικής εγώ οικονομίας. Εγώ δεν ξέρω. Λέω, το Δεκέμβρη μέχρι τώρα πια διαπραγματεύεται. Τι καλό έχει γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Ούτε καλό ούτε κακό. Τίποτα δεν έχει γίνει. Να σας πω όμως, να σας πω τι έχει συμβεί από το Δεκέμβρη. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι βλέπω την κυβέρνηση να μετακινείται από το. Δεν παρατείνω το πρόγραμμα μετά το 18. Στο βάζω κόφτη και μετά το 18. Λοιπόν, για ένα χρόνο. Λέει. Και επίσης την κυβέρνηση να λέει. Για να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε το εξής. Ότι όταν μια χώρα χρωστάει, και αυτή η χώρα χρωστάει πολλά και όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω γιατί η μνήμη είναι χρήσιμη. Αλλά με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ονοματεπώνυμα η ευθύνη. Είστε δύο χρόνια τώρα, κύριε Βουλή. Αυτό δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε τώρα σε όχι, όμως επειδή δύο είναι δύο χρόνια, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε. Το αποτέλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα δύο χρόνια είναι αρνητικό, έχουμε κύριε Υπουργέ, στην οικονομία. Κάνετε λάθος. Στην κοινωνία. Έχει μπει θετικό πρόσημο θετικό στην οικονομία. Με ρωτάτε, σας είπα ότι με ρωτήσατε για την οικονομία και σας εξηγώ ότι η οικονομία έχει θετικό πρόσημο το 2016 μετά από τόσα χρόνια σκληρής λιτότητας σαφής. Με όλα όσα υφίσταται ο ελληνικός λαός. Η ερώτηση παραμένει όμως. Σήμερα λοιπόν το βήμα εάν τα πράγματα πάνε καλά, η διαπραγμάτευση πάει καλά όπως μας είπατε και πρέπει να αποτυπωθεί αυτό σήμερα που έχει και η Eurogroup. Και γενικώς δεν θα πάρουμε μέτρα. Πρώτον, γιατί δεν την κλείνουμε αυτή την έρμηνη διαπραγμάτευση να σταθεροποιηθεί το περιβάλλον αφού δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσετε μέτρα. Άρα κάτι έχετε τι. Δεύτερον, λέω στην Υπουργό, θα εισηγηθείτε στη Βουλή να ψηφίσουμε μεθαύριο και εσείς προσωπικά θα το ψηφίσετε. Μείωση του αφορολόγητου, να ψηφίσετε λέω. Μείωση του αφορολόγητου και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Κοιτάξτε να δείτε. Να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που μου βάλατε. Αλλιώς τι συζητάμε. Αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, αυτό το οποίο έχει συμβεί, διότι θα θυμάστε πάρα πολύ καλά και αποτυπώθηκε και στο Eurogroup του Δεκεμβρίου, ότι περίπου το 95% των θεμάτων είναι ήταν ναι, ολοκληρωμένα κολλήσαμε, ήδη. Εκεί μείναμε. Δεν κολλήσαμε. Ναι. Και δεν κολλήσαμε διότι αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να λήξει μια διαπραγμάτευση κανείς δεν ανοίγει όλο του τα χαρτιά. Μας συμφέρει με το Ρενάρι. Λοιπόν, η θέση λοιπόν, το πρόβλημα το οποίο μας καθυστέρησε και μας καθυστερεί είναι η σχέση μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε πέρασε έναν κραδασμό. Εσείς έχετε θέση από λοιπόν, αυτό. Το θέλετε στο Ταμείο. Η θέση μας είναι πάγια και διαρκής. Δηλαδή. Δεν θέτουμε σήμερα μέσα ή έξω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υλοποιούμε τη συμφωνία μέσα το του 2015. Το Ταμείο λέει μέσα αυτή η συμφωνία. Μέσα είναι υπογεγραμμένη συμφωνία. Ναι. Σας είπα. Μέσα, υλοποιούμε μέσα, τη συμφωνία. Ωραία. Δεν θέτουμε τέτοιο θέμα εμείς. Μόνο του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθεσε ερωτηματικό στον εαυτό του. Και αυτό κλήθηκε με τους Ευρωπαίους να το διαπραγματευτεί και το διαπραγματεύεται. Το έχει κάτι μέτρα από εδώ μέχρι τις Βρυξέλλες. 4,5 δις θα τα πάρετε τα μέτρα αυτά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν αυτό το οποίο μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων το καλοκαίρι του 2015. Χωρίς αυτά τα μέτρα τα οποία περιγράφουμε, αντίθετα με ελάφρυνση των μέτρων. Επομένως, ας αφήσουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι και οι δύο πλευρές μέχρι την τελική μέρα βεβαίως και θα συγκρούονται και ορθώς. Δηλαδή, και νέα μέτρα δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είστε ξεκάθαροι. Είμαι ξεκάθαρη. Θα υπάρξουν νέα μέτρα, νέα ναι ή όχι. Νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν. Είμαι πολύ σαφής. Η Βουλή δεν θα σήμερα, υπάρξουν και δεν θα ψηφιστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο νέα μέτρα. Η Βουλή δεν θα κληθεί. Βεβαίως έχουμε δεχθεί μάλιστα την παράταση του δημοσιονομικού διορθωτή. Να σας ρωτήσω όμως κάτι πολύ ειλικρινά. Παρακαλώ. Υπήρχε ποτέ περίπτωση όταν η χώρα έχει αυτό το χρέος το οποίο έχει, αν δεν καταφέρει να το ισορροπήσει, αν δεν καταφέρει να προχωρήσει σταθερά την οικονομία της, να αναπτυχθεί και να βγει στις αγορές, θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην έχει επιτροπία? Νομίζω πως όχι. Ένα δάνειο να πάρεις στην τράπεζα, εάν δεν είσαι συνεπής, θα έχεις διαρκή. Ακριβώς. Επομένως, ας μην κάνουμε μεγεθύνσεις. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι το πρόγραμμα, εμείς θα πετύχουμε το στόχο μας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 18. Και το 18 θα είμαστε σε ένα καινούριο η περιβάλλον. Θα ψηφίσει νέα μέτρα, κύριε Υπουργέ. Μην ξεφεύγουμε καμία από το προκείμενο. Όχι. Το προκείμενο και το θέμα μας είναι αυτό. Ο λαός αγωνιά και ότι ετοιμάζεται να φέρετε ένα νέο πακέτο. Γι' αυτό θα το φέρετε αυτό το πακέτο λόγος, για να κλείσει η αξιολόγηση. Μα βάζετε μια παραδοχή η οποία δεν υπάρχει. Λέτε ότι ετοιμάζεστε να φέρετε πακέτο. Πού το είδατε? Πού το είδατε, κύριε Οικονόμου? Ναι, εσείς που το είδατε. Ότι μας πίεσαν να πάρουμε καινούργια μέτρα. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια συζήτηση μέσω δημοσιευμάτων και διαιρών. Αφήστε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, διότι τα μεν δημοσιεύματα λένε ότι πάμε καλά. Μισό να δείτε εσείς, θα ξέρετε καλύτερα. Ας τα αφήσουμε τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν δημοσιευμάτων επίσημα, η παράταση γιατί καθυστερεί η τεκλήρωση. Σας εξήγησα, διότι η σύγκρουση ήταν μεταξύ των δύο αυτή τη φορά και δεν ήταν με την Ελλάδα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Επί του προγράμματος όμως, οι δύο δεν τσακώνονται για δικά τους θέματα. Επί του ελληνικού προγράμματος τσακώνονται. Έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις οι Ευρωπαίοι όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Mm-hmm. Το ΜΕΝ, Διεθνές Νομισματικών Ταμείο, λέει ότι αυτό που εσείς λέτε 3,5%, εγώ το ονομάζω 1,5%. Γιατί μπλέκουμε στη μέση και στέλνουμε επιστολή με τον κύριο Τσακαλώτη? Κοιτάξτε, μα είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και είμαστε το ένα εκ των τεσσάρων μερών. Διότι, κυρία Γεροβασίλη μου. Προφανώς είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Διότι, κυρία Γεροβασίλη μου, ξέρετε πολύ καλύτερα ημών ότι η μεν συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ που θεωρείται εκ των όνων κάνεφ για τους εταίρους μας στην Ευρώπη σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα μέτρα. Και αφού δεν σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Γκέντζη. Προτείνει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, κύριε. Δεν έχουμε τελειώσει. Αφήστε να τελειώσει. Μείωση συντάξεων, μείωση αποδοχή. Δεν λέω ότι. Να σα πω κάτι. Γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε γι' αυτό. Η συζήτηση γίνεται πάντα με μια σκέψη που λέει δεν θα πάμε καλά, δεν θα κλείσουμε. Όχι, το αντίθετο. Γιατί δεν το αντιστρέφουμε και να ενισχύσουμε τη φωνή τη κυβέρνηση που λέει όχι άλλα μέτρα, αυτή η κοινωνία δεν αντέχει άλλο και διαπραγματευόμαστε σκληρά. Μην πάρετε νέα μέτρα. Μην πάρετε νέα μέτρα, λοιπόν, σας λέω. Δεν θα πάρουμε μισό νέα λεπτό. Μέτρα, λοιπόν. Και έχετε να αντιμετωπίσετε, λέω, το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, τη συμμετοχή του οποίου όλοι οι εταίροι μας της Γερμανίας πρώτης θεωρούν εκ των όνων κάνευ για να το συνεχίσει η ύπαρξη του προγράμματος. Το η συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Λιτζίρ, το φτάσαμε στο τέλος. Το 2-3 από αυτά που έχουν δει το φως στις δημοσιότητες είναι. Το αφορολόγητο που δεν έχει διαψευστεί. Η συντάξη. Έχει διαψευστεί. Όπου έχει διαψευστεί. Ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε για το αφορολόγητο. Εκείνος το είπε και ο πήρε πίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Ας προχωρήσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως λέτε κι εσείς, είναι αυτό το μέρος της συζήτησης το οποίο βάζει πάντα τα πιο σκληρά μέτρα. Και είναι και στη λογική του. Και βεβαίως είναι στη λογική του επίσης μετά να κάνει αυτοκριτική και να λέει ότι κάναμε λάθος. Ωραία. Διότι σας θυμίζω τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ανάπτυξη από το 2012. Τότε γιατί δεχτήκατε τον κόφτη? Και σας θυμίζω ότι η ύφεση έγινε... Όχι μόνο γλωσσέστη. Εγώ, κυρία Γερμανίδη, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Η ύφεση είναι 10%. Αυτοί πέφτουν μονίμως έξω. Εσύ γιατί δεχτήκατε τον κόφτη? Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το πρόγραμμα θα το ολοκληρώσουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτός ο κόφτης. Αυτός ο προσαρμογή. Γιατί δεν το νομοθετείτε τότε? Μα το έχουμε αποδεχτεί από το Μάιο. Ναι, όχι, σας λένε νομοθετήστε στη Βουλή σήμερα. Θα νομοθετήσετε. Δεν χρειάζεται νομοθέτηση. Εγώ σας λέω, σας πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να τα πιάσουμε μέτρα αυτά τα μέτρα. Μέτρα που θα νομοθετηθούν στη Βουλή σήμερα δεν υπάρχουν. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, βεβαίως. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συνάδει ούτε με το πολιτιακό μας σύστημα να πάρουμε μέτρα. Αυτό είναι αντιληπτό. Μέτρα τα οποία θα ψηφίσουμε για να μην ισχύουν. Και μάλιστα να έχουν μια προοπτική για μετά από 3 χρόνια. Αυτό δίκιο, δεν γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα είναι παραλογισμοί. Και δεν θα συμβούν. Μήπως μας πάτε σε εκλογές, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί με βάση αυτό που λέτε, μας πάτε κατευθείαν για εκλογές, να ετοιμάσουμε τις ταυτότητες. Με βάση την κακή σας πρόβλεψη είναι αυτό. Εκλογές, ξέρετε, ζητάει βεβαίως η αντιπολίτευση και το ζητάει από πέρυσι το Μάιο, από πέρυσι τον Απρίλιο που ο κ. Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι θεωρεί ότι αφού έγινε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, προφανώς πρέπει να γίνει και πρωθυπουργός ως ευθεία συνεπαγωγή. Πράγμα το οποίο δεν αντιλαμβάνεται κανείς άλλος Έλλην. Ρωτάμε τώρα. Αφήστε το Μητσοτάκη. Μητσοτάκη κάνει τη δουλειά του, ζητάει εκλογές, τη ζητάει. Ποιος τη ζητάει? Εσείς θα πάτε σε εκλογές. Εμείς δεν θα πάμε σε εκλογές. Διότι οι εκλογές θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Τη χώρα που, τη στιγμή ακόμα που και αν χρειαστείτε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Να σας θυμίσω εγώ τη μία ολοκλήρωση αξιολόγηση από τη Νέα Δημοκρατία. Πήγαμε σε εκλογές. Εκβιάσατε και πήγαμε σε εκλογές. Εμείς εκβιάσαμε, δεν έκλεισαν την αξιολόγηση. Τους ρίξατε. Γιατί δεν έκλεισαν την αξιολόγηση? Γιατί δεν τους αφήσατε. Έτσι λένε. Η αντιπολίτευση λοιπόν φταίει για όλα όσα συνέβησαν τότε. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε αντιπολίτευση φταίει για όλα. Μα τι λέτε τώρα? Ναι, αλλά τότε ήμασταν αντιπολίτευση. Άρα φταίει η κυβέρνηση και όχι η αντιπολίτευση. Όχι, τώρα είσαστε κυβέρνηση. Εμείς δεν είπαμε ότι μας φταίει η αντιπολίτευση. Μεγάλη πίεση από την Τρόικα. Εμείς όμως θα κρίνουμε τι στάσει τη αντιπολίτευση. Λέτε, σα υπονομεύει. Μητσοτάκης. Φυσικά υπονομεύει. Πώς υπονομεύει? Φυσικά υπονομεύει και θα κριθεί η στάση. Και λέτε ότι είναι με τους δανειστές μαζί και θέλουν να σας ρίξουν. Αυτό του λέτε. Να σας πω, έβλεπα χθες τον κύριο Λαζαρίδη εδώ στην εκπομπή σας. Απολύτως ταυτισμένο με τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απολύτως ταυτισμένο με τις απολύσεις. Το είπε από μόνος του. Και πάλι στα είπε, δεν θα τους απολύσουμε εμείς, θα τους απολύσουν τα δικαστήρια για να το διορθώσει. Ποια δικαστήρια και γιατί? Ποια δικαστήρια και γιατί σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ? Ποια δικαστήρια? Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Το ΑΣΕΠ είναι τελειωμένο. Υπάρχει μια παραφιλολογία η οποία λέει διορισμοί
οι οποίοι γίνονται για πελατειακούς λόγους και από το παράθυρο. Γίνονται. Πείτε μου έναν. 5.000 λέει ο αντιπολίτευση. Πείτε μου έναν. Η αντιπολίτευση το λέει. Το λέμε. Μας καταγγέλει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση. 5.000 διορισμούς λέει. Η αντιπολίτευση λέει αυτά που λέει. Δεν ισχύει. Απολύτως δεν ισχύει. Υπάρχουν ανοιχτοί διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ και βεβαίως προσλαμβάνονται όσοι είναι αναγκαίοι. Είτε σε μόνιμες θέσεις είτε με συμβάσεις. Άλλο η ιστορία το αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για το ΑΣΕΠ. Μιλάμε για το παλαιατιακό κομμάτι που αφορά στις συμβάσεις. Πού το είδαμε αυτό. Τους συμβασιούχους. Πού το είδαμε. Ότι αγοράζεται λέει ψηφοφόρους. Να σας πω κάτι. Οι συμβάσεις που κυρίως είναι στους Δήμους, τους διαγωνισμούς για αυτούς τους συμβασιούχους κάνουν οι Δήμαρχοι. Δεν τους κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Το να εγκρίνουμε θέσεις για να πάρουν συμβασιούχους. Στην καθαριότητα, στον τάδε Δήμο. Δεν εγκρίνονται αυτό το Δήμαρχο. Αλλά δεν πηγαίνω εγώ να δω ποιος θα πάει. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος το κάνει αυτό. Άρα αν δεν θέλει, είναι, λέτε, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να καταγγείλει τους Δημάρχους, θα σας καταγγείλει. Η κυβέρνηση τη δουλειά έχει με αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, άρα το διαψεύδετε. Απολύτως. Δεν υπάρχουν, λέτε, διορισμοί. Όχι μόνο το διαψεύδω, όχι μόνο το υπάρχουν διορισμοί. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν διορισμοί εγώ. Είπα ότι δεν υπάρχουν διαγωνισμοί. Κομματικοί διορισμοί. Πελατειακού τύπου. Επίσης, αυτά τα οποία έκαναν επιστήμη τόσα χρόνια, επιστήμη τα έχουν κάνει τα πελατειακά, έρχονται σήμερα να καταγγείλουν. Και καταγγέλνουν και εμάς για το πελατειακό κράτος. Μα ας σοβαρευτούμε. Υπάρχει όμως από τη δικιά σας ένα σχεδιασμός μισό λεπτό. Και ας έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία να σταθεί στο ύψος σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα. Και να ενισχύσει τη φωνή τη διαπραγματευτική της χώρας και όχι να ταυτίζεται με τους ακραίους δανειστές. Αυτή είναι μια συμπεριφορά την οποία όφελε να επιδείξει σήμερα η αντιπολίτευση και να στηρίξει την προσπάθεια. Και όταν θα έρθει η ώρα οι εκλογές, όλοι θα κρυθούμε και ας πει ο ελληνικός λαός ότι αυτή είναι η καλύτερη. Άρα εκλογές δεν έχουμε τώρα μπροστά μας. Προφανώς και δεν έχουμε εκλογές. Γιατί μας δημιουργεί ο διοικητικής σαν συγκρότηση. Προφανώς και δεν έχουμε εκλογές. Να ρωτήσω όμως κάτι. Από τη δική σου πλευρά, ποιες είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις ή ποιες θα είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα, προκειμένου λοιπόν να ανασυγκροτηθεί μια και ο τίτλος του Υπουργείου, ο δημόσιος τομέας με τέτοιο τρόπο, η δημόσια διοίκηση για την ακρίβεια, με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι πόρτες να κλείσουν και κυρίως να υπάρξει μια κατανομή του δυναμικού με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παραγωγικό. Να μην είναι συγκεντρωμένοι 50 εδώ και να λείπουν 10 από εκεί. Αυτό να μην είναι συγκεντρωμένοι 200 στίχημα... εκεί και πάει λέγοντας και... ή μεγάλο... να μην υπάρχουν οργανισμοί και θέσεις που πολύ φοβάμαι ότι το δημόσιο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε πόσοι ακριβώς είναι πια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Λοιπόν, θα κάνετε κάτι. Βεβαίως. Για να μην συζητάμε στο θεωρητικό πεδίο. Βεβαίως και έχει ξεκινήσει αυτή η υλοποίηση ενός σχέδιου. Έχει ξεκινήσει. Αμέσως το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα είναι πολύ ορατό. Είναι ένας συνδυασμός δράσεων με στόχο τελικά την ανασυγκρότηση του κράτους. Ως μέρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και όχι ως τον μεγάλο αντίπαλο. Αυτή είναι η ιδεολογική μας διαφορά. Μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Λέει ότι το κράτος είναι μη παραγωγικό γιατί δεν είναι σωστά και διαρθρωμένο γιατί και κατανεμμένο στην κατεύθυνσή του. Επομένως, λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα για να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν την αλλάξουμε τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για τους προηγούμενους υπουργούς. Έγινε μια φάση νομοθετημάτων που έχουν να κάνουν με το Μητρό Στελεχών του Δημοσίου, από το οποίο θα βγαίνουν και τα στελέχη της διοίκησης με αντικειμενικά κριτήρια και όχι καταργώ διευθύνσεις ένα βράδυ. Όχι καταργώ διευθύνσεις ένα βράδυ, όπως έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στην αντίστοιχη θέση. Αξιολόγηση θα κάνετε. Το ξέρετε καλύτερα. Αν υπάρχει διεύθυνση. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν κυβερνάει. Χωρίς περιεχόμενο δεν αντικαταργήσετε. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αν έχετε διεύθυνση η οποία δεν έχει από κάτω περιεχόμενο και υπαλλήλους, δεν την κάνετε. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι άλλαξε διευθυντές. Διευθύνσεις μπορούμε να καταργήσουμε. Όπως μπορούμε και να στήσουμε και καινούργιες όπου χρειάζεται. Και απολύτως να το εξορθολογήσουμε. Από το Υπουργείο αυτό, η τελευταία εγκύκλειος έχει πει σε όλα τα Υπουργεία και τους υποπτευόμενους φορείς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να φέρουν τα καινούργια ψηφιακά τους οργανογράμματα προκειμένου να αποτυπωθεί επιτέλους το ελληνικό δημόσιο. Έχουν προηγηθεί από τον προηγούμενο Υπουργό νομοθετήματα για όλο αυτό και εμείς σήμερα ερχόμαστε σε μια φάση υλοποίησης και έρχομαι και εγώ στη θέση αυτή. Πότε θα γίνει αυτή η υλοποίηση, κύριε Υπουργέ? Εγώ σας είπα ότι στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα έχετε μια άλλη εικόνα για το ελληνικό δημόσιο όσον αφορά αυτό. Δεν λύσαμε τα προβλήματα. Στα ασφαλιστικά ταμεία δουλεύουν μέσα σε χαρτόκουτα 3 και 4 μέτρων. Αυτή η εικόνα για τη χώρα, η οποία είναι τρίτοκοσμική. Αυτό το κράτος το δόμησε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και είμαστε εδώ για να το διορθώσουμε. Θα το λέμε. Πείτε τόσο θέλετε, αλλά κάντε δουλειά. Όπως θα λέμε. Δεν με πειράζει να το λέτε. Όπως θα λέμε. Δεν με πειράζει καθόλου ότι αυτό. Αυτή η κυβέρνηση κατήργησε και τον μπαμπούλα των δημοσίων υπαλλήλων που δεν τους άφηνε να δουλέψουν. Που ήταν η αργία την οποία τους έβαζε χωρίς να έχουν κριθεί. Καταργήσαμε νομοθετήματα ακριβώς την ώρα που βγήκαμε.
Και κάνει προκειμένου να εκδημοκρατήσουμε πάλι. Θα περάσει όμως η διαδικασία. Θα σας πει ο άλλος, ναι ρε παιδιά, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι το ίδιο πράγμα είναι. Δεν οφείλεται να περάσει. Το οποίο είναι και το ουσιαστικό όμως, διότι όλα αυτά βεβαίως είναι έτσι όπως τα περιγράφουμε, αλλά πάμε και στα βήματα που θα γίνουν και τα οποία είναι σημαντικά. Το κομμάτι των οργανογραμμάτων τα οποία δένουν με περιγράμματα θέσεως. Mm-hmm. Δηλαδή να αποτυπωθεί ποιος δουλεύει πού και γιατί. Μάλιστα. Στη συνέχεια, όπου αποτυπώνονται κενές θέσεις, θα μπορεί κάποιος να αιτηθεί μια στοχευμένη πρόσληψη. Δηλαδή, όποιος δεν φέρει αυτό το οργανόγραμμα, mm-hmm. το οποίο έχει τα χρονικά του περιθώρια για να το φέρει, τέλος Απριλίου, τέλος, το οποίο δεν ξεκινάει το σύστημα κινητικότητα. Το σύστημα κινητικότητας έχει ακριβώς αυτή τη λογική, δηλαδή θεματικά. Να αναδιανύμει με βάση ανάγκες και προσόντα, διότι ξέρετε ότι ο μισός χρόνος αυτό το Υπουργείο περνάει να υπογράφουμε μετατάξεις και αποσπάσεις. Ναι. Το μισός χρόνος του Υπουργείου καταναλώνεται σε αυτό. Ναι. Μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία και στο τέλος χάνεις και τον μπούσουλα, ποιος δουλεύει πού. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τελειώσει οριστικά. Μάλιστα. Και θα τελειώσει την Άνοιξη. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Αξιολόγηση, επιλογή αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια, με δομημένη συνέντευξη. Έχουν βγει και τα έντυπα, κυκλοφορούν. Πώς θα είναι αυτή η συνέντευξη, ποια κουτάκια θα συμπληρώνονται. Δεν βάζετε δικούς σας, δηλαδή, στη Ριζέως, τίποτα. Με επιτροπή, η οποία είναι απολύτως αποπολιτικοποιημένη. Αφήστε με να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί θα μας κόψει το κοντρόλ. Συμφωνείτε εσείς με αυτό που είπε ο κύριος Καμένος, ότι οι περισσότεροι Έλληνες και ο ίδιος φυσικά είναι με τον Τραμπ και όχι με τους τοκογλύφους Γερμανούς? Δεν καταλαβαίνω το δίλημα. Δεν υπάρχει το δίλημα. Αν είμαι με τον Τραμπ ή με τους Γερμανούς. Έτσι είπε ο κύριος Καμένος, ότι οι περισσότεροι Έλληνες είμαστε με τον Τραμπ και όχι με τους τοκογλύφους Γερμανούς. Δεν ξέρω σε ποια φάση μπήκε αυτό. Εγώ τέτοιου τύπου διλήμματα δεν αντιμετωπίζω. Εγώ είμαι με τη χώρα μου και τα συμφέροντα της χώρας μου. Μάλιστα. Και οι διεθνείς μου συμμαχίες κρίνονται με βάση τη θέση της χώρας μας, όχι μόνο στο οικονομικό περιβάλλον, αλλά και στο γενικότερο γεωπολιτικό. Μάλιστα. Που επηρεάζει όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα εμείς.